Αλήθειες σαν ψέματα. Με την Ζέτα Ντεκοπούλου, κάθε Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ στο διαδικτυακό Μεταδεύτερο. Επεξεργασία ήχου Γιώργος Φλαμουρίδης. Και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη συχνότητα του πολιτισμού. Το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 20 Ιουνίου, παραμονή του θερινού ηλιοστασίου, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του έτους, που είναι συμβολικά και παγκοσμίως αφιερωμένη στον Θεό του Φωτός Απόλλωνας, τις μουσες και την μουσική, το ραδιόφωνο μας, το Μεταδεύτερο, γιόρτασε τα 10 έτη λειτουργίας του, από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, με μια σημαντική μουσική εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών. Εκεί παρουσιάστηκε μια εξαιρετική συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου μουσουργού Θεόδωρου Αντωνίου. Το κουαρτέτο Εγχόρδων Λάνιμα παρουσίασε έργα του Θεόδωρου Αντωνίου και των μαθητών του. Το πρώτο βιολί στο κουαρτέτο ήταν και είναι η Στέλλα Τσάνη, την οποία έχουμε σήμερα φιλοξενούμενη στην εκπομπή μας. Στέλλα, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι στην εκπομπή. Και να ξεκινήσω με αυτό το βιογραφικό, το οποίο βλέπω μπροστά μου, είναι πάρα πολύ πλούσιο. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις σπουδές σου, αφού πρώτα θέλω να μας πεις ποιο ήταν το κομμάτι το οποίο ακούσαμε στην αρχή και ήταν ένα από αυτά που ακούστηκε στην εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω είτε για μένα προσωπικά είτε για την σταδιοδρομία του κουαρτέτου Εγχόρδων Λάνιμα. Το έργο που ακούσαμε είναι το τρίτο μέρος από το πέμπτο κουαρτέτο του Θόδωρου Αντωνίου, τα 5 σχόλια. Είναι το τρίτο σχόλιο στην ουσία. Παίχτηκε στην συναυλία στις 20 Ιουνίου. Δεν είναι από αυτή την ηχογράφηση, δεν είναι live δηλαδή η ηχογράφηση. Είναι από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το κουαρτέτο Εγχόρδων Λάνιμα με όλη την εργογραφία του Θόδωρου Αντωνίου μέχρι εκείνη τη στιγμή κουαρτέτο Εγχόρδων, τα 6 κουαρτέτα του δηλαδή, διότι το 7ο κουαρτέτο γράφτηκε και αφιερώθηκε σε μας, αλλά παίχτηκε στην παρουσίαση του CD και δεν προλάβαμε να το ηχογραφήσουμε. Θα πούμε στη συνέχεια για τη συνεργασία σου με τον Θόδωρο Αντωνίου και τι συνέβη στη συνέχεια με διάφορες ηχογραφήσεις οι οποίες έγιναν, δισκογραφίες κλπ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω και σε σένα και στους ακροατές μας
ότι η συναυλία αυτή συγκεκριμένη στην οποία αναφερόμαστε στην Ακαδημία Αθηνών ήμουν παρούσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν την έχασα. Ήταν όχι απλώς εξαιρετική, ήταν μαγική. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό δεν είναι διαπίστωση δική μου μόνο, αλλά όλων όσων παρευρέθηκαν. Συγχαρητήρια λοιπόν. Στα είχα πει και τότε, πάμε, προχωρούμε και τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που σε προσκάλεσα στην εκπομπή ήταν γιατί σκέφτηκα ότι δεν μπορεί αυτά να χάνονται. Κάπου πρέπει να παρουσιάζουμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολύ σπουδαίο έργο. Στέλλα, ξεκίνησες τις σπουδές σου στο βιολί σε ηλικία 5 ετών. Ναι. Διαβάζω δύο σχόλια εδώ από το βιογραφικό σου γιατί είναι σημαντικά. Η Στέλλα Τσάνη λοιπόν αποφύτησε μετά στη συνέχεια από την τάξη του Τάτση Αποστολίδη στο Οδείο Αθηνών με βαθμό άριστα, πανψηφί και πρώτο βραβείο. Έκτοτε βραβεύθηκε σε διαγωνισμούς, ηχογράφησε για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την δισκογραφία, 8 προσωπικούς δίσκους βλέπω εδώ και 50 περίπου συμμετοχές και τον κινηματογράφο. Έδωσε πολλά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου και παρουσίασε πολλά έργα σε πρώτη εκτέλεση. Από το 2003, με συγχωρείς, συνεργάζεται ως σολίστ με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου, Ιάκωβου Κονιτόπουλου, Μιχάλη Οικονόμου, Γκούντερ Σούλε και Βαλερί Ορέσκιν. Mm-hmm. Υπήρξε επίσης για 5 χρόνια εξάρχουσα και σολίστ της Πανευρωπαϊκής και Μεσογειακής Ορχήστρας που ίδρυσε η Διεθνής Πολιτιστική Οργάνωση ECUM, πραγματοποιώντας πολλές διεθνείς περιοδίες. Στη συνέχεια ακούμε για τα ρεσιτάλ, σολιστικές εμφανίσεις, περιοδίες στην Αθήνα και πολλά άλλα κράτη, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, Μεσογείου, Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Άπα Ανατολής, πάρα πολλές εμφανίσεις και υπό τη διεύθυνση Ελλήνων και ξένων αρχή μουσικών, πολύ σεβαστά και σημαντικά ονόματα. Αν συνεχίσω να διαβάζω το βιογραφικό σου, μάλλον θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής. Προτιμούμε λοιπόν να μας πεις κάποια πράγματα εσύ από εδώ και πέρα που είναι σημαντικά για την πορεία του δημιουργικού σου έργου και να ξεκινήσουμε από αυτό το σημαντικό που μου είπες, θεωρώ σημαντική την πληροφορία, ότι ξεκίνησες μάλλον τις σπουδές σου στο βιολί σε ηλικία 5 ετών στα Τύρανα της Αλβανίας. Ακριβώς. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, να μας πεις λίγα λόγια για το πώς βρέθηκαν οι γονείς σου εκεί και όπως μου είπες δεν μπορούσαν να φύγουν, οπότε πες μας λίγο. Η ιστορία ξεκινά αρκετά παλιά, την εποχή της κατοχής, όταν οι γονείς του πατέρα μου ζούσαν στην Αθήνα. Κάπου το 1943 αποφάσισαν να φύγουν από την Ελλάδα. Ο παππούς μου ήταν ένας πάρα πολύ καλός μηχανολόγος και τότε του είπανε ότι μια ιταλική εταιρεία που παράγει παπούτσια και τα λοιπά στα Τύρανα της Αλβανίας ζητούσε μηχανολόγους. Οι παππούδες μου είχαν θλιβερές εμπειρίες, είχαν χάσει ήδη 2 παιδιά επικατοχής στην Ελλάδα και είχε μόλις γεννηθεί και παραλίγο να χάσουν και την μεγάλη μου θεία την Ανδρονίκη, η οποία έζησε βέβαια μέχρι 2 χρόνια πριν. Τελικά σώθηκε η μεγάλη μου θεία, αλλά παραλίγο να τη χάσουν και εκείνη. Οπότε έχοντας έτσι τόσο θλιβερές εμπειρίες και τόσο δύσκολη διαβίωση στην κατοχή, παίρνει ο παππούς μου την απόφαση να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε στα Τύρανα που υπήρχε αυτή η ευκαιρία εργασίας. Είχαν βέβαια τότε μέσα από γράμματα εκείνη την εποχή επαφές με την οικογένεια της γιαγιάς μου, η οποία τυχαίνει να είναι από τη Σμύρνη. Η μητέρα του πατέρα μου. Τους ενημερώναν για την κατάσταση, τους είπαν για τον εμφύλιο, οπότε ο παππούς ήταν πάντα σε μια κατάσταση να περιμένουμε, να μην ξαναγυρίσουμε ακόμη. Μέχρι που το 48 ήρθε η δύσκολη απόφαση του κλείσιμου των συνόρων, όπου το καθεστώς τότε του Χότζα έκλεισε τα σύνορα. Τα σύνορα με την Ελλάδα δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αποδεκτά από την πλευρά της Ελλάδας, διότι έτσι όπως έγινε η κατάσταση, η Ελλάδα δεν συμφωνούσε με το διαχωρισμό. Τυχαίνει επίσης το χωριό της μητέρας μου, το οποίο είναι η Λεσινίτσα, μοιράστηκε στη μέση. Είναι ένα από τα χωριά στα όρη του Τσαμαντά, νομός Ιωαννίνων, οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν εκεί που
δεν είχαν καμία σχέση με την Αλβανία. Βρέθηκαν να ανήκουν στην Αλβανία, δεν ήξεραν αλβανικά, δεν ήξεραν τίποτα. Τους υποχρεώσαν από εκεί και πέρα να μιλάνε μόνο αλβανικά. Η δική μου οικογένεια πέρασε δύσκολα. Η γιαγιά μου πέθανε χωρίς να μπορέσει να δει την οικογένειά της. Από την πλευρά της μητέρας μου περάσαν εξορίες και γενικά πάρα πολύ δύσκολα. Στα δικά μου τα χρόνια η κατάσταση, ας πούμε ότι είχε χαλαρώσει λιγάκι, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι η προγιαγιά μου είδε την κόρη της μετά από 40 χρόνια και το γιο της μετά από 45 στην Αθήνα, μπορεί να διανοηθεί κανείς, ας πούμε, το ποια ήταν η κατάσταση. Η δική μου οικογένεια, αλήθεια, είναι οι γονείς μου δεν έχουν σχέση με τη μουσική. Έχουν μία μικρή σχέση με την τέχνη. Η μητέρα μου είχε ασχοληθεί λιγάκι με το θέατρο ερασιτεχνικά. Και ο πατέρας μου σε κάποια έτσι, γκρουπάκια, ας το πούμε, της εποχής έπαιζε λίγο drums. Απλώς βλέπανε ένα παιδάκι το οποίο στυνόταν μπροστά στην τηλεόραση και έκανε πως έπαιζε βιολί. Αυτή ήσουν εσύ. Αυτή ήμουν εγώ. Και σε ηλικία 5 ετών με πήγαν σε ένα δημοτικό δίο, θα μπορούσε να το πει κανείς. Ξεκινούσαν παιδιά την προετοιμασία τους από 5 χρονών, διότι για να περάσει κανείς στο μουσικό σχολείο που σπούδασα εγώ, στο Jordan Misia, το οποίο ήταν και το πιο διάσημο της χώρας και το πιο σκληροπυρηνικό, μπορεί να πει κανείς. Πόσα παιδιά είχε τότε? Πάρα πολλά. Γιατί ναι, ξεκινούσαν από 6 ετών μέχρι το τέλος του λυκείου. Υπήρχε ενδιαφέρον, δηλαδή, μουσικό ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο και ήταν και δύσκολο για τα παιδιά, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά ερχόντουσαν από άλλες πόλεις. Μένανε μέσα σε φοιτητικές εστίες ή παιδικές εστίες από 6 χρονών. Δηλαδή αποχωριζόντουσαν τις οικογένειες μόνο και μόνο για να είναι σε αυτό το σχολείο. Ήταν πολύ διάσημο για τη δουλειά που γινόταν στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Φαντάσου 6 ετών και έπαιρναν αυτή την απόφαση. Και έπαιρναν αυτή την απόφαση, για να μπει κανείς μέσα έπρεπε να δώσει εξετάσεις. Γι' αυτό και έπρεπε να γίνει μια προετοιμασία. Οι εξετάσεις ήταν δύσκολες. Έπρεπε το παιδί να πει ένα ποιηματάκι, να πει ένα παραμύθι, να πει ένα τραγούδι, να δουν αν έχει σωστή δηλαδή φωνή, αν έχει καλό αυτή. Πολύ συχνά, αν είχες επαφή πιο πριν με τη μουσική, όπως εγώ ας πούμε είχα επαφή με τη μουσική, έπρεπε να μου κάνουν ακουστικές και να βρω τις νότες. Έπαιξα κιόλας ένα μικρό κομματάκι επειδή είχα ήδη επαφή με το βιολί. Και έτσι πέρασα. Με θεώρησαν κατάλληλη και πέρασα. Και από εκεί ξεκινάει η πορεία σου. Το ταξίδι. Πριν περάσουμε λοιπόν στην μετάβαση στην Ελλάδα. Να. Να ακούσουμε κάτι που μου έστειλες, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αφορά εμέσως πλην σαφώς και την Αλβανία. Είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο από την Ήπειρο, οι πύλες του Άδη. Πύλες του Άδη, ναι. Για πες μας λίγο γι' αυτό πριν το ακούσουμε, τι είναι. Το έργο είναι έργο της Ελληνίδας συνθέτριας Τζούλιας Πιλαρινού. Είναι νεαρή συνθέτρια, πάρα πολύ ταλαντούχα. Ζει στα Γιάννενα, αλλά η καταγωγή της είναι από τα χωριά που είναι πολύ κοντά στα δικά μας χωριά. Είχε και η ίδια συγγενείς που μείνανε από την άλλη πλευρά, οπότε έχει επαφή με το θέμα και οικογενειακά δηλαδή ζήσανε την ιστορία, ας πούμε, της Ηπείρου, ας το πούμε. Διότι μέσα σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάτι που έλεγε ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μορφωμένος και κυνηγήθηκε πολιτικά πολύ από το σύστημα για τις απόψεις του. Ο παππούς μου θεωρούσε ότι κακώς υπάρχει η Βόρεια Ήπειρος και η Ήπειρος. Η Ήπειρος είναι μία και μοιράστηκε για πολιτικούς λόγους. Έτσι είναι. Οπότε το κομμάτι φυσικά και αγγίζει εμένα και την ιστορία της οικογένειάς μου βαθιά. Νομίζω και πολλούς άλλους. Είτε προέρχονται από αυτά τα μέρη, είτε όχι. Η Ήπειρος είναι κομμάτι της χώρας μας, κομμάτι της ψυχής μας και του πνεύματος του ελληνικού. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Ναι.
προχωρούμε τώρα στην μετάβαση από την Αλβανία στην Ελλάδα. Ναι. Πότε έρχεσαι εδώ? Έρχομαι το 1991. Δεν ήρθαμε με τους μετανάστες οικογενειακώς. Ήρθαμε με απόφαση επαναπατρισμού οικογενειακώς. Πρώτα η θεία μου, μετά η γιαγιά μου, μετά εμείς. Ολοκληρώνω το λύκειο στην Ελλάδα με διάφορες δυσκολίες. Βλέπω εδώ στο βιογραφικό σου ότι είχες ένα πολύ σημαντικό δάσκαλο, τον Τάτση Αποστολίδη, στο Δύο Αθηνών. Θες να μας πεις δύο λόγια για τον Τάτση Αποστολίδη ως δάσκαλο? Ο δάσκαλος είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα και σταθμός στην πορεία μου. Όχι μόνο για την... να το θέσω διαφορετικά. Ως δάσκαλος δεν ήταν καθόλου φιδωλός. Δηλαδή δεν κρατούσε πράγματα για τον εαυτό του, δεν ήταν εγωιστής με αυτή την έννοια, να μην πει αυτά που ξέρει, γιατί θα μπορούσε να, ένας δάσκαλος να έχει και αυτή την πλευρά. Ήταν όμως αρκετά γενναιόδωρος ως προς τη διδασκαλία και έχοντας ο ίδιος πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνικά στο όργανο, αλλά κυρίως ερμηνευτικά, διότι εγώ ήρθα από ένα πολύ σκληρό και αυστηρό σχολείο, οπότε τεχνικά είχα μία πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Θεωρώ ότι το ότι βρέθηκε ο Τάτσης Αποστολίδης στον δρόμο μου με αυτή την τεράστια εμπειρία στην ερμηνεία και το ταλέντο στην ερμηνεία και στον τρόπο που δούλευε και στον τρόπο που το μετέδιδε δηλαδή στους μαθητές, θεωρώ τον αυτόν πάρα πολύ τυχερή, γι' αυτό και είναι σταθμός για μένα. Ο ίδιος ήταν βαθιά πνευματικός άνθρωπος, εκτός από ένας πάρα πολύ καλός βιολιστής και ερμηνευτής. Ασχολήθηκε, όπως ξέρω, και με το συγγραφικό έργο. Είχε μια πολύ μεγάλη τάξη μουσικής δωματίου, εκτός από βιολιού, και για πολλά χρόνια διεύθυνε και την ορχήστρα της, του Οδείου Αθηνών. Ούτως ή άλλως έχεις να μας πεις και για πολλούς άλλους σημαντικούς δασκάλους που βρέθηκαν δίπλα σου, οπότε να προχωρήσουμε λίγο, παρόλο που θα μπορούσαμε να μας ακούμε με τις ώρες, γιατί παραθέτεις πολύ σημαντικές πληροφορίες, αλλά να προχωρήσουμε λίγο. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιους θεωρείς σημαντικούς σταθμούς στη δημιουργική πορεία σου? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να μπορέσω να βρω ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί, γιατί υπήρχαν αρκετές προσωπικότητες που βρέθηκαν στον δρόμο μου και εκτίμησα... Και θεωρώ ότι έπαιξαν σπουδαίο ρόλο είτε τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, η επαφή μου και η δουλειά με τον Θόδωρο Αντωνίου, ο οποίος μου άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο στο θέμα όχι απλώς σύγχρονη μουσική και 20ος αιώνας, αλλά 21ος αιώνας, που για έναν καλλιτέχνη αν δεν ασχοληθεί επισταμένα με τον 21ο αιώνα δεν θα το γνωρίσει εύκολα. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο Θόδωρο Αντωνίου. Ναι. Καταρχάς, από όσο γνωρίζω, ο Θόδωρος Αντωνίου ήταν βιολιστής. Ξεκίνησε ως βιολιστής, ναι, έτσι. Ναι. Μου έχει στείλει το πρώτο κομμάτι που έγραψε. Ναι. Και θα ήθελα να το ακούσουμε και να στο σχολιάσουμε. Νομίζω σε ηλικία 18 ετών. 18 ετών. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Thank you.
είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το ακούω. Αυτό ήταν εντυπωσιακή η αποδοχή του έργου στο Διεθνές Φεστιβάλ στο Αλγέρι. Και μας είπες ότι το έγραψε σε ηλικία 18 ετών. Πρέπει ετών. Να το έγραψε, ναι. Έτσι νομίζω. Είναι από τα πρώτα του έργα, τα νεανικά του έργα. Εντάξει, καταλαβαίνεις και τη συνέχεια μετά. Πες μας για τη συνεργασία σου με τον Θόδωρο Αντωνίου, πότε τον γνώρισες εσύ και τι κάνατε μαζί. Τον Θόδωρο Αντωνίου τον γνώρισα καταρχάς τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, διότι ήταν πάντα στην Επιτροπή του Διαγωνισμού Μητρόπουλου, που διοργάνωναν τότε η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Αλλά σε προσωπική επαφή μαζί του ήρθα μετά το 2001-2002 μέσα από τη συνεργασία με το Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Τότε με είχαν καλέσει, θυμάμαι, σε μία συναυλία στο Μέγαρο, σε ένα έργο το οποίο ήταν αρκετά επιθετικό, του Ντίνου Κωνσταντινίδη, ο οποίος ήταν και βιολιστής, νομίζω τώρα δεν ζει πλέον, αλλά ήταν βιολιστής εξάρχων στην Αμερική, σε συμφωνική ορχήστρα, γνώριζε πάρα πολύ καλά το βιολί και έτσι το έργο είχε πολλές απαιτήσεις βιολιστικές. Με καλούν λοιπόν να παίξω σε αυτή τη συναυλία στο Μέγαρο. Οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές, οπότε εκεί έρχεται η πρόταση από τον Θόδωρο Αντωνίου, εάν θα με ενδιέφερε να συνεργαστώ με το συγκρότημα και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μου είχες πει, ότι το κομμάτι που ακούσαμε, που ήταν το πρώτο που έγραψε ο Θόδωρος Αντωνίου σε ηλικία 18 ετών, δεν πρόλαβε να το ακούσει εκείνος. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι το πρώτο του κουαρτέτο. Α, δεν είναι αυτό. Το άκουσε, το πρώτο του κουαρτέτο το έγραψε σε ηλικία 20 ετών για διαγωνισμό σύνθεσης. Α, στην ναι, είναι το κουαρτέτο και όχι ναι, το κομμάτι. Ναι, ναι. Αλλά και αυτό είναι από τα νεανικά του έργα. Και αυτά είναι από τα νεανικά του έργα. Μια είναι λοιπόν από τα πρώτα. Μια που το αναφέραμε εδώ για να έχουμε και το άκουσμα, να το ακούσουμε αυτό λοιπόν που δεν πρόλαβε να ακούσει και το πρώτο κουαρτέτο που έγραψε. Το άκουσε από συναυλία μας μετά από 50 τόσα χρόνια. Α, το άκουσε. Σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Ωραία. Όταν κάπου το 2012, μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας που είχαμε μεταξύ μας στο συγκρότημα, γνώριζε φυσικά και το κουαρτέτο, μας είχε ακούσει σε διάφορες συναυλίες και έρχεται η πρόταση, αν θέλουμε, να μπούμε στο στούντιο και να ηχογραφήσουμε τα 6 κουαρτέτα του που είχε γράψει μέχρι ναι, τότε. Ναι, ναι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δίνοντάς μας λοιπόν το αρχείο της Πάρτες, αποκαλύπτει ότι το πρώτο του κουαρτέτο δεν είχε παιχτεί ποτέ. Το έγραψε σε ηλικία 20 ετών για διαγωνισμό στην ΕΡΤ. Απορρίφθηκε ως έργο τότε από τους μουσικούς που ήταν να το παίξουν. Πέρασαν 50 τόσα χρόνια, δεν το έπαιξε κανείς. Το πρωτοπαίξαμε εμείς σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση σε συναυλία του κουαρτέτου Χόρνο Λάνιμα και μετά μπήκαμε στο στούντιο και ηχογραφήσαμε. Φαντάζομαι τη συγκίνησή του. Ναι. Να τα ακούσουμε κι εμείς.
Θέλω να προχωρήσουμε λίγο στο κουαρτέτο εγχόρδων Λάνιμα, ναι. Το οποίο δημιουργήθηκε πότε, Στέλλα? Πολύ νωρίς. Τα παιδιά, ας το πούμε, ήμασταν ακόμη παιδιά όταν πρώτο δημιουργήθηκε αυτό, που δημιουργήσαμε το κουαρτέτο. Ήμασταν όλοι μαθητές της τάξης του Τάτση Αποστολίδη στη Μουσική Δωματίου. Είχαμε πρώτο ξεκινήσει μία προσπάθεια δημιουργίας ενός κουαρτέτου με πιάνο για να πάμε σε ένα διαγωνισμό στο εξωτερικό. Τελικά δεν πήγαμε ποτέ, οπότε τότε ο Τάτσης Αποστολίδης με πιάνει και μου λέει, ξέρεις, γιατί δεν το μετατρέπεται σε εγχόρδον, είσαι αρκετά ηγετική φυσιογνωμία, θα σου τέριαζε το κουαρτέτο εγχόρδον, όσες επαφές είχατε στη Μουσική Δωματίου ήταν πολύ καλές κτλ. Ήταν το έτος 1996. Τότε ήμουν κιόλα στην ορχήστρα της ΕΡΤ, είχα επαφές με τον Γιώργο το Τσαγκάρη, ο οποίος τότε ήταν διευθυντής του τρίτου προγράμματος. Εκείνοι ψαχνόντουσαν να φτιάξουν ένα νεανικό κουαρτέτο του τρίτου προγράμματος. Οπότε ταιριάζουν αυτές οι δύο συγκυρίες και αποφασίζουμε τότε να φτιάξουμε ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο τίθεται υπό την αιγίδα του τρίτου προγράμματος, και οι συναυλίες μας και όλες οι εμφανίσεις μας ήταν τότε υπό την αιγίδα του τρίτου προγράμματος. Αυτές οι συνεργασίες συνήθως στην Ελλάδα δεν κρατούν πάρα πολύ, οπότε μετά από 2-3 χρόνια λύνεται αυτή η συνεργασία με το τρίτο πρόγραμμα. Αποφασίζουμε να αλλάξουμε όνομα, προτείνω μάλλον, όχι αποφασίζω, να το πούμε Λάνιμα, επειδή αυτό το ξυλάκι που έχουμε τα έγχορδα κάτω από το καβαλάρι λέγεται άνιμα, είναι η ψυχή δηλαδή των εγχόρδων. Α, δεν το γνώριζα αυτό, μάλιστα. Οπότε Λάνιμα σημαίνει ψυχή. Ναι, ναι, σημαίνει ψυχή, αλλά δεν είναι σημαντικό αυτό που μας είπες. Ναι, το ξυλάκι είναι ιταλική ορολογία. Συνδέεται, ναι, με το... Και έτσι μετατρεπόμαστε σε Λάνιμα. Στην αρχή παίζουμε κυρίως κλασικά, ρομαντικά. Ήθιστε εξάλλου όλα τα κουαρτέτα όταν πρωτοδημιουργούνται να παίζουν ένα τέτοιο ρεπερτόριο. Είναι πολύ πιο εύκολο να κουρδίζουμε μεταξύ μας, είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθήσουμε τη μελωδία, ποιος παίζει τη μελωδία, ποιος παίζει τη συνοδεία. Εάν πάει κανείς πιο βαθιά στο ρεπερτόριο, φτάσουμε στον 20ο αιώνα ή στον 21ο αιώνα, πλέον οι ισορροπίες είναι τελείως διαφορετικές. Οπότε ήθιστε τα κουαρτέτα να ξεκινούν από τέτοια ρεπερτόρια. Στην αρχή δειλά-δειλά, δεν ξέρεις μέχρι πού θα φτάσεις, αλλά έχουν περάσει 28 χρόνια. Στέλλα, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα τώρα. Ποιο θα θέλεις να ακούσουμε? Το «Ερημιά και Απουσία» του Ιάκουβου Κονιτόπουλου. Είναι μαθητής του Θόδωρου Αντωνίου και γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Εξαιρετικός Έλληνας συνθέτης των τελευταίων ετών. Το έργο παίχτηκε στη συναυλία αφιερωμένη στον Θόδωρο Αντωνίου και είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη. Πολύ ωραία. Να το ακούσουμε. Στέλλα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να πεις για μας που δεν γνωρίζουμε. Ναι. Τι
Τι ακριβώς είναι ένα κουαρτέτο πέρα από το ότι είναι τέσσερα άτομα το με εγχόρδα, κουαρτέτο εγχόρδων θέλω να πω. Πες μας, τι είναι κουαρτέτο, ποια όργανα συμμετέχουν κλπ. Κουαρτέτο εγχόρδων είναι, αποτελείται από τέσσερα έγχορδα, είναι η κυριότερη μορφή δηλαδή, με τη μεγαλύτερη αργογραφία, η πιο συνηθισμένη. Γιατί μορφές συνόλων υπάρχουν πάρα πολλές. Κουαρτέτο εγχόρδων όμως επισήμως είναι δύο βιολιά, μία βιόλα και ένα βιολοντσέλο. Θα μπορούσε να το παρομοιάσει κανείς με μία τετράφωνη χοροδία, διότι σε μία τετράφωνη χοροδία βρίσκει κανείς το βαρύτονο, τους βαρυτόνους δηλαδή, τους τενόρους, τις μέτζο σοπράνο και τις σοπράνο. Κάπως έτσι μοιράζεται και ο ρόλος των εγχόρδων σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Δηλαδή η σοπράνο είναι το πρώτο βιολί, η μέτζο σοπράνο είναι το δεύτερο, οι τενόροι είναι οι βιόλες και οι βαρύτονοι είναι το βιολοντσέλο. Το ίδιο το βιολί μου είπες ότι έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη φωνή. Ναι, διότι παραδοσιακά το τελειότερο όργανο θεωρείται η ανθρώπινη φωνή. Το βιολί από πολλούς θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων, επειδή πλησιάζει περισσότερο από όλα τα όργανα την ανθρώπινη φωνή. Στις χαμηλές χορδές του, στη σολ χορδή, μοιάζει με έναν βαρύτονο και στις ψηλές με μία σοπράνο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κουαρτέτο εγχόρδων δημιουργείται, είπαμε, το λάνημα από εσάς. Το 1996. Από τότε μέχρι σήμερα. Προφανώς έχουν αλλάξει πολλοί από τους μουσικούς. Κάποιοι έχουν αλλάξει. Παραμένουμε σταθερά εγώ ως πρωτοβιολί και το βιολοντζέλο η Λευκή Κολοβού. Έχει αλλάξει όμως το δεύτερο βιολί. Σήμερα είναι η Μπρουνίλντα Ευγενία Μάλο. Εδώ και παραπάνω από ενδεχομένως 14-15 χρόνια. Στις βιόλες έχουμε περισσότερες αλλαγές. Σήμερα είναι ο Αντώνης Μανιάς, εξαιρετικός μουσικός, σολίστ στη βιόλα. Τα τελευταία χρόνια όμως, σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις, στη βιόλα είναι ο Ηλίας Δούκος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και δημιουργός του κουαρτέτου. Δηλαδή, πρώτο ξεκινήσαμε με τον Ηλία. Στην πορεία πήγε στο εξωτερικό για σπουδές, μετά γύρισε, επέστρεψε ξανά κάπου το 2015. Η ιδέα δηλαδή ήταν δική του για να γίνει αυτό το κουαρτέτο ή είσαστε συνδημιουργοί? Συνδημιουργοί μάλλον. Ναι. Όλοι στην αρχή ξεκινήσαμε για αυτό το κουαρτέτο με πιάνο να πάμε στο διαγωνισμό. Στην πορεία δεν προέκυψε αυτό. Και κάπου τους πρότεινα μήπως να το κάνουμε χόρδον και τα λοιπά. Έτσι δοκιμαστικά ξεκινήσαμε, αλλά είμαστε εδώ και συζητάμε για το κουαρτέτο λάνημα. Ήθελα να κάνω πάντα μία ερώτηση σε έναν βιολιστή, γιατί προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το βιολί, θα ήθελα πολύ να έχω μάθει, δεν τα κατάφερα, ξεκίνησα λίγο με κιθάρα, το παράτησα. Όμως όταν σας βλέπω να παίζετε βιολί, έτσι νιώθω ότι μπαίνω πολύ βαθιά σε αυτό που λέμε στα μύχια της ψυχής. Mm. Πώς το βιώνεις εσύ, πες μας εδώ που είσαι μαζί μας, αυτό το παίξιμο, τη σχέση σου με το βιολί σαν όργανο? Αυτή τη στιγμή μετά από τόσα χρόνια το βιολί δεν είναι απλώς όργανο ή επάγγελμα για μένα. Η αλήθεια είναι ότι αν θα μπορούσα να βάλω ένα όνομα στο βιολί εκτός του επαγγέλματος, θα ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Τι ωραίο. Να πω εδώ ότι τα έγχορδα μουσικά όργανα φτιάχνονται από ξύλο και το ξύλο είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή μορφή ύλης. Οπότε έχει από μόνο του τις λαμβάνει τις δονήσεις. Λαμβάνει και αυτό τις κραδασμούς και τις δονήσεις. Ναι. Και αυτό, επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι και με τη διδασκαλία, αυτό λέω και στους μαθητές μου, ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια το βιολί γίνεται εσύ ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή αυτό που είσαι εσύ εσωτερικά, αυτό που μπορείς να δώσεις εσύ μέσα από την ψυχή σου, περνάει στα χέρια σου, μέσα από την άβρα σου, μέσα από τους κραδασμούς σου. Οπότε αυτό που ακούγεται είσαι εσύ ο ίδιος. Αυτό που λες είναι για μένα τουλάχιστον πάρα πολύ συγκινητικό. Και αυτό που λέμε συγκινητικό δηλαδή. Έτσι νιώθω εγώ το βιολί μου. Περνάει τη συγκίνηση, ναι. Η αλήθεια είναι ότι
μέσα από το βιολί μου έχω εκφράσει τη χαρά μου, τη θλίψη μου. Έτσι είναι, εκφράζεις όλα τα συναισθήματα. Θεωρώ τη θλίψη πάρα πολύ έτσι, σημαντική και δημιουργική για τον άνθρωπο, όχι την κατάθλιψη, να το ξεκαθαρίσω, την θλίψη. Διότι μέσα από τη θλίψη προσπαθείς να βρεις τον εαυτό σου, αυτοαναλύεσαι, αυτοψάχνεσαι. Βαθαίνεις, μπαίνεις όλο και πιο βαθιά έχεις, μέσα σου. Και όταν έχεις την δυνατότητα και την ευκαιρία να εκφράζεσαι μέσα από μία τέχνη, τότε αυτή η τέχνη παίρνει τους κραδασμούς από οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην ψυχή σου. Έτσι είναι. Θέλω εδώ τώρα να βάλουμε ένα κομμάτι έτσι να το βγάζει αυτό. Υπάρχει κάποιο από αυτά που μου έχει στείλει? Θα επέλεγα το κάτι από τον τελευταίο μου δίσκο, γιατί ο τελευταίος μου δίσκος είναι πολύ ιδιαίτερος για μένα. Γράφτηκε την περίοδο του κορονοϊού, όταν για μας τους μουσικούς και για τους καλλιτέχνες γενικώς τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Και έτσι αποφάσισα να είμαι δημιουργική και να συζητώ με τον εαυτό μου. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα δίσκο για δύο βιολιά, όπου παίζω μόνη μου και τα δύο βιολιά. Η διαδικασία ομολόγω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όχι μόνο τεχνικά, γιατί τα έργα είναι πολύ δύσκολα τεχνικά, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να απορρίπτω τον εαυτό μου. Γιατί μέσα από αυτό έπρεπε να παίξω το ένα βιολί και μετά ερχόταν το άλλο βιολί που δεν πολύ συμφωνούσε με αυτά που είχε γράψει το άλλο βιολί, οπότε έπρεπε να αναθεωρώ τις δικές μου απόψεις. Ναι. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δημιουργικό, για να είμαι ειλικρινής. Πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό και θα επέλεγα το δεύτερο μέρος της σονάτας Προκόφιεφ, που είναι πάρα πολύ δύσκολη τεχνικά. Είναι σαν να μελετά κανείς δύο κοντσέρτα για σόλο βιολί, ένα για το πρώτο βιολί, ένα για το δεύτερο. Και να βρω τα πατήματα μέσα στο στούντιο για να ανταγωνίζω με τον εαυτό μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Να το ακούσουμε. Ναι. Thank you.
Στέλλα, όπως βλέπω εδώ, έχει συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους αρχιμουσικούς, συνθέτες. Θέλεις να μας πεις κάτι για αυτές τις συνεργασίες? Θα έλεγα πως κάποια πράγματα στη ζωή τα επιλέγεις και άλλα τα φέρνει η ζωή από μόνη της. Ας πούμε, στην αρχή όλα τα παιδιά ξεκινούν με ένα ρεπερτόριο, είτε εγώ προσωπικά είτε το κουαρτέτο, ξεκινούμε με ένα ρεπερτόριο πιο κλασικό, πιο ρομαντικό. Έτυχε σε αυτό το κομμάτι να είμαι τυχερή, γι' αυτό λέω είναι όπως τα φέρνει η ζωή. Μέσα από τη διδασκαλία με τον Αποστολίδη ήρθα σε επαφή με τους Έλληνες συνθέτες μιας πιο εθνικής σχολής, θα λέγαμε. Δηλαδή ήρθα σε επαφή με τον Καλομήρη, με τον Δραγατάκη, με τη μουσική τους. Ναι. Στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, όταν εργαζόμουν, γνώρισα τον Πετρίδη, τον Κωνσταντινίδη, άλλους συνθέτες του 20ου αιώνα. Και μετά το 2001-2002 με την συνεργασία με τον Θοδωρό Αντωνίου και το Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής και την Ένωση Έλληνων Μουσουργών, τότε αρχίζει και ανοίγει ένας τεράστιος ορίζοντας συνθετών που αφορά πλέον τους συνθέτες του 21ου αιώνα, Έλληνες και ξένους. Υπάρχει μια τεράστια εργογραφία και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που ήρθα σε επαφή με αυτή την εργογραφία. Φυσικά μέσα σε όλο αυτό μπορεί να διαχωρίσει κανείς έργα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, έργα που είναι λιγότερο ενδιαφέροντα. Εξάλλου και ο ίδιος ο χρόνος κάνει αυτή την συλλογή. Ακόμη και τα έργα που παίζουμε σήμερα μεγάλων συνθετών δεν είναι τα μόνα που γράφτηκαν. Υπάρχει μια τεράστια εργογραφία από πίσω που από αυτή την εργογραφία επιβίωσαν τα πιο σημαντικά, τα πιο ενδιαφέροντα. Όμως, αν μπορεί να πει κανείς κάτι συγκεκριμένα για τον Θόδωρο Αντωνίου, που το εκτίμησα πραγματικά πάρα πολύ μέσα από την συνεργασία μαζί του, ήταν το γεγονός ότι έδινε ευκαιρίες ως πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών σε όλους τους συνθέτες, ακόμη και τους πολύ πολύ νέους, να ακούγεται το έργο τους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα συνθέτης μπορεί να έχει κάτι στο κεφάλι του, ή τώρα τελευταία η τεχνολογία να βοηθάει στο να έχει μία άποψη, μία ιδέα περίπου για το έργο του, αλλά το ακούει πού όμως, σε έναν υπολογιστή. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση και η επαφή με το ανθρώπινο κομμάτι, γιατί ο υπολογιστής είναι ένα κομπιούτερ. Οι άνθρωποι δεν είναι κομπιούτερ. Ακόμη και ένα απλό παράδειγμα να φέρω, ας πούμε, στα τέμπη που θέλουν να εκτελεστούν τα έργα. Οι ανθρώπινες δυνατότητες δεν μπορούν να συγκριθούν με τις δυνατότητες ενός κομπιούτερ, γιατί έχουμε 4 δάχτυλα. Βεβαίως. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και επειδή θίγεις αυτό το θέμα, θέλω να σου κάνω εδώ μία ερώτηση και μάλλον πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, οπότε να συμπτύξω λίγο κι εγώ τις ερωτήσεις μου και να πάμε σε δύο ουσιαστικές, νομίζω, ερωτήσεις για το τέλος. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς εσύ σαν καλλιτέχνης που ζει σε μια εποχή που μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο της τεχνητής νοημοσύνης, των ρομπότ και όλα αυτά, πώς σκέφτεσαι το παρόν και το μέλλον σου και των καλλιτεχνών αντίστοιχα σε αυτή την εποχή? Είναι ένα τεράστιο θέμα που μπορεί να αναπτύξει κανείς. Αγωνία, θέλω να πω, υπάρχει αγωνία? Αγωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει, θα μπορούσα να πω, η διάθεση να είμαι ανοιχτή σε καινούριες προτάσεις. Και θα το πω αυτό συγκεκριμένα, ας πούμε, με δύο παραδείγματα. Καταρχάς, να πω ότι η μελωδία θα είναι για πάντα μελωδία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ στη μουσική. Δηλαδή το ότι ο άνθρωπος και το ανθρώπινο αυτή θα του αρέσει περισσότερο να ακούει μια ωραία μελωδία, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως και η έρευνα, μπορεί να πει κανείς, πάνω στη μουσική. Τι σημαίνει έρευνα? Σημαίνει η εξερεύνηση των δυνατοτήτων των οργάνων. Γι' αυτό και στον 21ο αιώνα βλέπει κανείς χρήση διαφόρων τεχνικών πάνω στο όργανο, που στοχεύουν στην παραγωγή διαφόρων ήχων που δεν ανήκουν μέσα σε αυτή την κατηγορία που λέμε ωραία μελωδία.
αλλά στοχεύουν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων είτε του οργάνου είτε της ίδιας της μουσικής. Αυτό έχει μια τεράστια σημασία μουσικά, μουσικολογικά, τεχνικά. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα μπορέσει να επιβιώσει ως μουσικό έργο, θέλω να πω. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, κάποια στιγμή παίξαμε ένα έργο με τον Θόδωρο Αντωνίου στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ήμασταν όλοι καλωδιωμένοι. Όντας καλωδιωμένοι και ο ίδιος ο κύριος Αντωνίου ήταν, ο Θόδωρος μάλλον Αντωνίου, γιατί έχει φύγει από το 2018, και ο ίδιος ήταν καλωδιωμένος. Μέσα από τις κινήσεις λοιπόν που έκανε στο Μέγαρο, αυτές οι κινήσεις έπρεπε να μεταφράζονται σε ήχους μέσα από την οθόνη και ακόμη και οι δικές μας οι κινήσεις ως καλλιτέχνες, σε οτιδήποτε μπορούσαμε να παράξουμε, μεταφραζόταν σε ήχους και σε εικόνα, στην οθόνη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικά να βλέπει κανείς πώς μεταφράζεται ο εγκέφαλός μας σε ήχους ή κινήσεις μας. Αλλά ήταν ανίκιο. Αλλά δεν ξέρω όμως την αξία του καλλιτεχνικά. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το πώς το βλέπει κανείς και πόσο ανοιχτός είναι και το πόσο τον γοητεύει όλο αυτό. Και θα πω σε αυτό το κομμάτι ότι το μουσικό αυτή εκπαιδεύεται. Εάν του βάλεις να ακούει μόνο μπαρόκ, τότε και η κλασική εποχή θα του φαίνεται πάρα πολύ προχωρημένη. Εάν του βάλεις να ακούει πράγματα μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και δεν εξοικειώνεται, δεν εξασκείται δηλαδή στο να ακούει διαφορετικές μορφές έκφρασης, τότε δεν θα μπορεί να τις κατανοήσει. Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα ως προς τις επιλογές στις συναυλίες. Δηλαδή θα μπορούσαν οι καλλιτέχνες, όσοι κάνουν σολιστική δραστηριότητα, να κάνουν και εκπαιδευτικό έργο. Δηλαδή μέσα στις συναυλίες να υπάρχουν έργα φυσικά που είναι πολύ πιο μελωδικά και το κοινό θα τα καταλάβει καλύτερα, αλλά σιγά σιγά να μπαίνει δειλά-δειλά και ένα έργο που είναι πιο σύγχρονο, 20ος αιώνας, 21ος αιώνας, έτσι ώστε το κοινό σιγά σιγά να αρχίσει να εκπαιδεύεται και να εκπαιδεύεται και το αυτί του. Πάρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση του κοινού. Να τελειώσουμε με μία ερώτηση που έχει να κάνει με το δικό σου όραμα. Βλέπω εδώ ότι διδάσκεις αυτή την εποχή στο Εράτιο 2. Έχεις περάσει λοιπόν και στη διδασκαλία. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τις συνεργασίες σου και παρουσιάσεις. Δεν έχουμε το χρόνο, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά ήδη νομίζω ότι αυτά που είπαμε έδωσαν ένα στίγμα για το έργο σου και το πόσο σημαντική τελικά είναι για έναν άνθρωπο η ενασχόλησή του με τη μουσική. Πες μας δύο λόγια για να κλείσουμε για το όραμά σου και κάτι που θα θέλεις εσύ να πεις έτσι για το τέλος μέσα από την εμπειρία σου. Μια φράση, μια εικόνα, κάτι. Όπως βγαίνει. Μία φράση, μία εικόνα. Οράματα. Όραμα θα έλεγα ότι είναι η ίδια η συνέχεια του τι κάνω. Όσο έχω τις αντοχές, τις ψυχικές, τις τεχνικές, για να συνεχίσω να παλεύω μουσικά. Αν ήταν να πω δύο λόγια, θα ήταν απλώς αγαπάτε τη μουσική γιατί εκφράζει την ψυχή σας. Ακριβώς. Στέλλα, θα κλείσουμε το τελευταίο κομμάτι αφού σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μας είπες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να σου ευχηθώ εγώ προσωπικά ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Για το όραμά σου και τη συνέχεια του δημιουργικού σου έργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την κουβέντα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ποιο κομμάτι θα κλείσουμε? Θα ήθελα να αναφέρω δύο δισκογραφικές δουλειές τελευταίες του κουαρτέτου Χορδολάνημα και εσείς μπορείτε να κάνετε την επιλογή. Η μία είναι με έργα του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, η οποία βραβεύτηκε μόλις πρόσφατα από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, πήρε έπαινο ως ένας από τους καλύτερους δίσκους της τελευταίας χρονιάς που μας πέρασε για την Ελλάδα.
Και η δεύτερη δισκογραφική δουλειά και μεγάλη συμμετοχή είναι σε μία διπλή δισκογραφική έκδοση πάνω σε έρευνα που έκανε ο πολύ σπουδαίος μαέστρος Έλληνας Βίρον Φιτετζής, ο οποίος έχει κάνει τεράστιο έργο στην ανακάλυψη και ανάδειξη Ελλήνων συνθετών. Η δισκογραφία αφορά το έργο του Γεωργίου Αξιώτη και περιλαμβάνει τα πάντα, συμφωνική μουσική, τραγούδια του με συνοδεία πιάνου και έχει και την εργογραφία του για κουαρτέτο εγχόρδων. Έχει μια σουίτα, φούγκα και μινουέτο. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούσουμε τον συμφωνικό πρόλογο του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη και μετά θα σας καληνυχτήσω, θα σας αποχαιρετήσω για να ακούσουμε και το τελευταίο. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα είμαστε και πάλι κοντά την επόμενη Τετάρτη. Στέλλα Τσάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα μας πεις πάλι, σε παρακαλώ, ποιο είναι το τελευταίο κομμάτι που θα κλείσουμε. Γεώργιος Αξιώτης, πρώτο μέρος από τη σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων, μινουέτο Αλαντίκα. Καληνύχτα σε όλους.